ναι, γι' αυτό με άφησες μονάχη. Σε άφησε για να καταλάβεις ότι πρέπει να είμαστε μαζί, Ελένη. Ναι, ναι, βλέπω τι λες και στην Ηλιάκη κάθε μέρα. Για να μην πω και τα, όλα τα υπονοούμενα, τα πες και εσύ που λες στην, στην όμορφη. Στην καινούργιο. Στην καινούργιο. Γιατί δεν σας πείθω με τα ωραία τα μπλουζάκια σου. Είσαι όλος ο φλερ. Άσε με μωρέ τώρα. Σας βλέπουμε κάθε μέρα στα ρούχα, το ξέρετε. Είσαι τυχερό αγόρι. Το είδαμε. Το είδαμε. Καλά κάνετε ανάλυση το τι φοράει ο καθένας σε όλα τα προγράμματα τηλεοπτικά. Δεν υπάρχουν σπουδές που δεν έχουμε πάνω στο ρούχο. Δεν υπάρχουν τα πάντα. Γιακάδες, δεσέν. Ναι, ναι, ναι. Έχετε μεγάλη πλάκα. Εμείς γιατί δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό, ρε παιδιά. Έλατε. Να σχολιάσω. Έλατε. Γιατί. 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 Να. Να, του χρόνου. Ναι, του χρόνου. Σημείωνε ρουμπρίκες. Θα το κλείσουμε το τρίωρο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λοιπόν, μια και ήρθες, αν και για άλλον τη φυλάγαμε, εσύ θα την πάρεις. Ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι. Θα σε δώσουμε με μεγάλη χαρά. Τι θα μου δώσετε να πάρω? Θα σου πούμε μια τρομερή έρευνα που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τομέα. Ερωτικό. Ναι. Μόνιμα. Είναι τα 12 λάθη. 12. 12 λάθη. Τι καφέ έχεις πει? 12 λάθη. Πες. Που κάνουν... Ναι, αλλά στις 11 τα λέμε, όχι στις 12 και 4. Εντάξει, είσαι σωστή. Τα 12 λάθη που κάνουν οι άνδρες στο σεξ. Ένα λάθος που μπορεί να σε ακυρώσει. Μπορεί... Παραδεχτώ αν έχω κάνει κάποια. Μπορεί... Κάνει. Μπορεί τη γυναίκα που ποθείς να την κάνει να φύγει τρέχοντας. Α, έχω κάνει πολλά μάλλον. Για πες. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω, παιδιά, είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και έτσι. Πρώτο λάθος, πολύ σημαντικό. Δεν σε περιποιείται και δεν σε χαϊδεύει όσο θα ήθελες. Και γιατί έχει κάνει αυτός λάθος, για τη γυναίκα μιλάς. Αυτή δεν με περιποιείται ή εγώ δεν την περιποιούμε? Εσύ δεν περιποιούσε τη γυναίκα. Περιποιούσε. Περιποιούσε. Δεν τη χαϊδεύω όσο θα ήθελα. Άμα θέλει 10 ώρες θα κάνω εγώ την οντίτη. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο για το χάι, θα μιλήσουμε. Θα σου δώσω μια πληροφορία που ενδεχομένως να μην την ξέρεις ούτε εσύ ούτε και εσύ. Να, ναι, εγώ ναι. Για τη γυναίκα είμαι. Πέρα από το μυαλό. Δεν ξέρεις τι θέλεις αυτό. Μάθε τι θέλεις. Πέρα από το μυαλό της γυναίκας, το μεγαλύτερο όργανο σεξ είναι η επιδερμίδα της. Η επιδερμίδα την. Αυτή λοιπόν την επιδερμίδα. Πρέπει να την περιποιηθώ. Μπράβο. Μάσκα, peeling τέτοια. Όχι. Χάιδεμα. Πόση ώρα, Γρηγόρη, λίγο θα χαϊδέψεις. Χάιδεμα. Πόση ώρα, να αρπάξουμε φωτιά, να τριβόμαστε. Να τριβεί. Ωραίο, ωραίο. Τη αρέσει να τριβεί. Μην πα κατευθείαν στο ψητό. Να μην πάω. Ωραία. Θα το πάρετε πάνω σας, θα τα πούμε. Πάνω σε χαϊδεύω πάρα πολύ ώρα. Δεν μπήκαμε στα δεύτερα βήματα. Ωραία, πάμε, πάμε. Να τον υποστηρίξω να πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο που πολλές ερωτικές πράξεις ξεκινάνε με μασάζ και τρίψιμο. Σε υποστήριξα. Δεν υπάρχει αυτή η πλάτη που έβαλε τώρα. Τώρα χαμογελάει. Δεν υπάρχει πλάτη. Ούτε αυτό δεν το σκέφτηκε. Ξεκινάει με μασάζ. Δεύτερο μεγάλο λάθος των ανδρών. Δαγκώνει τον λοβό του αυτιού σου, δηλαδή τη γυναίκα, επειδή πιστεύει πως είναι σεξι. Είναι. Δαγκώνει. Είναι ένα λίγο, δεν χρειάζεται να φύγει. Έχει κραπανίσει λογό αυτιό. Έχει κραπανίσει. Τα μεγαργάλαγε. Θα ήθελα να το ξύσω μετά. Δεν ξέρω. Σαν έτσι. Είναι μεγαργαλιτό. Με το κάτω λέμε αυτό. Αυτό δεν είναι και τόσο. Εσύ λες εδώ. Έχει και μαλλιά, το γυναικείο κεφάλι, δηλαδή είναι λίγο το ψάχνεις, τρως λίγο τρίχες, δεν ξέρω. Τι ωραία που το έκανε η διαστικό, ευχαριστώ. Οπότε να τις ξυριστούν όλοι, γουλί. Μη το δαγκώσεις. Λίγο, ένα τσακ θέλει, γράψε. Δώσε φυλάκι, μη δαγκώνεις. Πονάει η γυναίκα και δεν το λέει. Φυλάκι στα αυτάκια. Ούτε στο 1,5 δεν είσαι και θες και 12. Φυλίστε αυτή. Πέντε θα πεις. Τρίτο. Τραβάει το στήθος σου δυνατά και ατζούμπαλα. Τραβάει το ματσάλα. Το γνωστό ματσάλα. Αυτή. Ποιο μου έρεσε, ποιο είναι αυτή η έρευνα, θα τρελαθώ. Ρε, Έλενα, σήκω από εκεί να πάει δίπλα το παρεγκάνα, βλέπονται. Συγγνώμη. Για ποιον μιλάμε, βέβαια, πουλάκι μου, για αγόρια ή κορίτσια? Για τα κορίτσια, Ελένη. Βλέπει το αγόρι. Ρε, παιδί μου, ότι εγώ πάω και τη τραβάω το στήθο ατσούμπαλά. Δυνατά, γιατί ο άντρα μουρλαίνεται με το στήθο γυναίκα. Μουρλαίνεται, αλλά. Είναι κάτι που σε μουρλαίνει. Και εκείνη τη στιγμή δεν το ελέγχει. Και κάνει επιπόλαιες κινήσεις. Επιπόλαιες δεν πειράζει, αλλά πραγματικά είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Άρη. Δεν θέλω να πω. Νίκο. Δεν έχω κατηγορή μου ακόμα, δεν έχω καταλάβει. Έτσι όπως τα λες, αν μιλάς για άντρα ή για γυναίκα. Δεν έχω καταλάβει. Είπες τα λάθη των αντρών. Αν η γυναίκα ερχόταν και μου τράβαγε το στήθος δυνατά και ατσούμπαλα, θα υπήρχε θέμα. Ναι, αλλά εδώ λες τα λάθη των αντρών. Δεν λες για των γυναικών τα λάθη. Των ανδρών λέω. Ναι, αλλά απευθύνεται στη γυναίκα. Ότι λέει
λέει των ανδρών τα λάθη πάνω στις γυναίκες. Αλλά το λέει με έναν τρόπο που φαίνεται ότι είναι των γυναικών στους άνδρες. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Είσαι εσύ γυναίκα και σου λέει, θα σου πω τα 12 λάθη που κάνει ο σύντροφό σου, πες του τα, γιατί τώρα θα δουλεύει. Σου τραβάει το στήθο σαν τρελό, να ξεκολλήσουν όλα. Ο άντρας. Ποιο. Αλλά εγώ νόμιζα η γυναίκα έτσι όπως το είπες. Η γυναίκα με τραβάει με δύναμη το στήθο δικό σου. Το βγάλει, το πέταξε απέναντι. Εγώ μην παρωτήσω. Το άντρα νόμιζα ότι το τραβάει. Εγώ πάλι να πω ότι πιστεύω, επειδή συνήθως ήταν το ζευγάρι. Και εξαφανίζαμε. Εγώ νομίζω ότι ήθελε, επειδή πάντα κάναν το ζευγάρι των ερευνών που ο Γρηγόρης κρατούσε τον ρόλο του άντρα για αυτόν και ο Νίκος ήταν το ζευγάρι. Όχι, δεν με πειράζει. Α, ναι. Κράτα τον ρόλο του άντρα. Έχω άντρα πάρα πολλές φορές με τον Γρηγόρη και με επιτυχία. Και θα σου πω και πιο. Άστο, μη, σε μένα το πει. Με πιο βάρος. Πιο μάτσο. Επειδή έχει κάνει παιδί. Άστο, ναι, ήμουν πιο. Εκείνη τη βαρβατήλα που είχε βγάλει μια μέρα. Μετά μηνύματα και τέτοια μου στέλνε. Θέλω να ξεκολλήσει. Πάμε. Εντάξει, μην τα λε όλα. Μην το τραβάς το στήθος, θέλω εκεί να μείνουμε. Ναι, αυτό πρέπει να το προσέχεις. Ναι, θα το προσέξω. Την επόμενη φορά δεν θα το τραβήξω με δύναμη. Βλέπω και τι φταίει. Τέταρτο. Σε φυλάει σαν το Δράκουλα. Ποιος, μωρέ. Ο άντρας, η γυναίκα, ρε, η Ελένη, σε φυλάει. Πώς φυλάει ο Δράκουλας, γιατί δεν έχουμε έρθει από κοντά σε επαφή. Σε ρουφάει. Εδώ είναι λαιμούς ή στόμα. Είσαι η κοπέλα μου. Μην τον φιλήσεις, έφυγα πρώτα. Όχι, ούτε σαν τον Δράκουλα που είναι ιδιαίτερο και δεν έχει συμβεί. Όχι, ρε Ελένη, δεν θα τον φιλήσω. Βλέπω το σβέρκο σου, το λαιμό σου. Και την Αταλή έτσι κάνεις, εσύ Γρηγόρη, που την κάνεις τέτοια. Όχι, αλλά είσαι βαρβατήλα. Βαρβατήλα, αλλά προξενιέται. Ωραία, κάνεις έτσι αυτό το ρούφιγμα εννοεί, ρούφιγμα. Ναι, και πάψε μαγκώνω εδώ. Τι κοπέλες έχει δει στο παρελθόν. Δεν τα ξέρω αυτά τα καλά. Εσύ δεν έχεις δει με ένα Δράκουλα να μας πει την εμπειρία σου. Να σου κάνει ένα πάπ εκεί που κάθεται να φύγει ο Αβγένος Φουρέιρα. Όχι ρε παιδιά. Για πες. Δεν μην το κάνετε αυτά. Δεν πρέπει να μην το κάνουμε. Θες κάτι πιο τρυφερό. Θα πάω στο πέμπτο. Να πάμε. Είναι πολύ σκληρός στο άγγιγμά του στις ερωτογενείς ζώνες. Τι εννοείς, μωρέ Γρηγόρη. Πολύ σκληρό το άγγιγμά του. Και επιπόλαιος πολλές φορές, λέω. Επιπόλαιος, θα βγάλουμε το αέρα και επιπόλαιος. Επιπόλαιος. Λεωμέρες. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει σκληρός. 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 Και επιπόλαιος. Η γυναίκα θέλει εκείνη τη στιγμή. Δεν ακούω. Τα λέω στον σύντροφο. Θέλει εκείνη τη στιγμή να είσαι πιο απαλό. Δεν ακούω, καλέ φορά και το ακουστικό. Δεν ακούω. Και γυρνά και από εκεί και μιλά και χαμηλόφωνα. Θέλει εκείνη τη στιγμή η γυναίκα. Η γυναίκα. Από πού τον έχετε φέρει τελικά. Δεν είναι που είσαι. Εκεί τώρα και σένα. Και λέει και άλλο πάνω ερωτικό. Θέλει και έρευνε να πει. Να είναι το αγόρι πιο τρυφερό και πιο απαλό πάνω τη. Και κυρίω στι ερωτογενεί ζώνε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ελπίζω να τι ξέρει. Εντάξει, δύο-τρεις δεν είναι. Εκτός και αν έχουν βγει κι άλλες, έχω και καιρό να τις ψάξω. Πάω στα τυφλά. Παρακάτω, Γρηγόρη. Έκτο. Πέφτεις στο κρεβάτι με τις κάλτσες. Λάθος. Ναι, αηδία. Ξενέρωμα. Εμετό. Και δεν ταιριάζουν ποτέ μετά στο κρεβάτι. Το κάνετε αυτό, αγόρια. Αυτά τα βλέπουμε σε ελληνικέ ταινίε του 70. Σιγά, βρε εσύ που τα βλέπεις στο 70. Δεν έχεις πέσει ποτέ με τις κάλτσες. Δεν έχεις βάλει την κατσούλα. Θέλω να πει κάτι. Σιγά, μη σου πούμε τώρα. Τη βάζει την καλτσούλα. Τι γίνεται, πού και πού, σε μερικά κρύα. Ο Γρηγόρης βάζει καλτσούλα γι' αυτό. Άμα κρυώνε, δεν φορά την κάλτσα. Δεν σκέφτεσαι και την άλλη την κοπέλα που θα σε δει με την κάλτσα και το σκλιπ που προφανώς δεν θα ταιριάζει, γιατί θα είναι παράτερο. Τι θα σε τέρω, κάτσε. Φανελάκι, πε μου τι φορά φανελάκι, μιλάμε τώρα βρώμικα. Με τα κοφτά. Πω, δεν το ωραία που κάνω και σημάδι το καλοκαίρι. Πάντως δεν σε τάρω την κάλτσα με το εσόρχο, δεν τη σε τάρω. Τη στέλνει εκτός. Έβδομο, πολύ τραγικό λάθος, σου κάνει παρατηρήσεις για την αποτρίχωσή σου. Τι γουρνότριχα είναι αυτή η αγάπη μου. Δεν είναι όμορφο, δεν είναι ωραίο. Ναι, αλλά άμα η τρίχα τζινάει. Δεν το λες. Νίκο, δεν ξέρω που έχεις πέσει. Όχι, δεν έχω πέσει. Σε τι γυναικεία χέρια έχεις πέσει. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα με το αποτριχωτικό να με περιμένουν. Αλλά μπορεί να τύχει. Αλλά όταν λίγο σε γρατζουνίσει, λίγο αισθάνεσαι. Ο Νίκος δεν έχει και πολλές τρίχες. Δεν βλέπεις και τα χέρια του. Είναι εντάξει. Λίγες, μικρές και ψιλοπές. Για γυναίκα λέμε. Δεν είναι μαύρο αγριότριχες. Για γυναίκα μιλάμε. Όση ώρα δεν καταλαβαίνω. Δεν λέω να την καταλάβω. Είναι στο κρεβάτι με τη γυναίκα και έχει τρίχα. Κάνει την εικόνα. Σου κάνει παρατηρήσει. Ποιο σου κάνει. Ο άντρας. Εσύ είσαι γυναίκα τώρα που βλέπεις τον κάθε με την Ελένη. Μπράβο, σου είσαι καλά μια κάνει. Γυναίκα στο σπίτι. Ωραία. Και βλέπεις, ακούς αυτή την έρευνα και διαβάζεις. Σου κάνει παρατηρήσεις για την αποτρίχωσή σου. Ο και άντρας λέει, μου την κάνει. Ναι, ναι. Λάθος. Ναι, λέει. Και λέει η γυναίκα από το σπίτι. Ρε τον παγάσα μου την έχει κάνει μια φορά. Δεν είναι σωστός. Το ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, αλλά και η γυναίκα θα ήθελε λίγο να αποτριχώνεται.
Ναι, να μην ξεχνάτε. Δεν το λέμε, δεν το λέμε. Δεν το λέμε, κλαίμε. Δεν το λέμε. Στο 8ο θα πάω πολύ γρήγορα, σου κάνει πιπηλιές σαν 15χρονο. Η πιπηλιά γιατί είναι κακό και γιατί κάνεις και τα παλαμάκια. Γιατί δεν μπορείς να πας στην ελληνική. Γιατί είναι τραγικό, ρε παιδιά. Είσαι εσύ κοπέλα μου, το ξέρει ο Ντουνιάς και μπας αύριο στη δουλειά γεμάτο πιπηλιές. Ξέρεις, θα χειροκροτάνε στους διαδρόμους το Άλφα. Αξίω, μπράβο, τι ώρα που πέρασε. Αυτό είναι ωραίο. Να βγει, να το φωνάξει, να το πει. Ο πιπηλιάς. Κάνει πιπηλιές και λέει ωραίο. Ο πιπηλιάς. Προχώ είπα. Ο πιπηλιάς. Είπα πολύ προχώ, Γρηγόρη. Φυλακή ο πιπηλιάς. Για να κάνεις πιπηλιές. Λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνουμε. Αυτό πρέπει να σεβόμαστε το κορίτσι που έχουμε δίπλα μας. Μην εκφράζετε το πάθος σας εντελώς. Ναι. Σε τελική ανάλυση. Κάντε το στις διακοπές. Μάλιστα, εκεί δεν μας νοιάζει να πάμε στη θάλασσα. Που δίνονται οι γυναίκες και βάζουν το μαγιό και πάνε στη θάλασσα, δεν σε νοιάζει. Η φιλιά, θα τις κάνω. Ε, βέβαια, εκεί είναι που θα τις δει όλος ο κόσμος, το σύμπαν. Ναι. Πες Τελένη, δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Το καλοκαίρι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Το χειμώνα που δεν φαίνονται. Μην το κάνετε ούτε το καλοκαίρι. Είναι ένα ζιβάνγκο. Δεν είναι τυπούλεος, είναι σωστός. Το ένατο. Δεν ξυρίζεται πριν το σεξ. Ποιος? Το αγόρι, βρε, λένε. Η γυναίκα τι να ξυρίζει. Για τη γυναίκα ότι αυτό που διαβάζω είναι. Ναι, μωρέ, έχει δίκιο και εσύ. Λέξη σήμερα, τι λες. Λοιπόν, το αγόρι πριν την πράξη δεν είναι φραπαδούρα, δεν ξυρίζει. Γιατί στρατόπα ή για σεξ, δεν κατάλαβα. Εσύ τη γδέρνει αυτή η επαφή. Εσύ που τα γράφεις και τα λες, δεν βλέπεις την κατάστασή σου. Είμαι τραγικός και με καταγγέλλω. Ούτε γαφρός δεν πήγες ξυρισμένος. Ναι, είναι λάθος μου και το λέω και δικάσε με, ρε παιδιά. Σε δικάζουμε αύριο. Αυτό είναι το μόνο λάθος που κάνει όμως, Ελένη, από τη δωδεκάδα που παρουσιάζουμε τώρα. Όπα, όπα, χαλάρωσε, τρίφερε με την ερωτογενή ζώνη. Δηλαδή, λίγο να χαλαρώσουμε, δεν θέλω τέτοια. Ναι, γιατί. Δέκατο πολύ μεγάλο λάθος και που το προσέχουν πολλοί γυναίκες. Στο 11. Δεν δίνει σημασία στα εσώρου χρέα σου. Να μου το λες γιατί δεν καταλαβαίνω, πουλάκι μου. Δεν δίνει ο άντρας τη γυναίκα. Η κοπέλα μου. Μη με δείχνει. Δείξε με, ρε Γρηγόρη, δείξε με. Η κοπέλα μου. Η κοπέλα σου. Έχει πάει. Ναι. Έχει ψάξει πολύ. Ναι, έτσι που αργήσει. Έχει αγοράσει φοβερά εσώρουχα και τα φοράει και περιμένει εγώ την ώρα λίγο πριν να πω. Γυναίκα, τι εσώρουχα είναι αυτά που φοράς αυτό. Τι κορμάρα είναι, μου πει τι εσώρουχα έχω. Δεν ξέρω με τι γυναίκες έχει βγει, εγώ τρομάζω. Συγγνώμη, ρε Σιλένη, έχεις κάνει την έρευνά σου, έχεις πάρει τα καλύτερα εσώρουχα. Έχω κάνει τις αποτριχώσεις μου, όπως μου είχες πει πιο πριν. Έχω φτιάξει μαλλί, δεν σε έχω αφήσει να με φιλήσεις. Το αρτί το έχει καλυμμένο. Ναι. Και το θέμα μας είναι αυτό, ρε Γρηγόρη. Όταν έχεις μπει σε τέτοια διαδικασία, δεν περιμένεις ένα κοπλιμά. Όχι, δεν θέλω να μου αποθεώσεις τα εσώρουχα. Εμένα θέλω να αποθεώσεις. Και τα φώτα και προβολή. Γι' αυτό φεύγανε, Γρηγόρη. Έκανες το λάσμα με τα εσώρουχα. Γάλπα. Όχι, ρε παιδιά, γιατί. Συγγνώμη, ρε κορίτσια. Τώρα για θα τρελαθώ, τώρα θα τα πάρω και θα μιλήσω. Συγγνώμη, ρε κορίτσια, είσαι μόνη σου. Είναι βέβαιο. Είσαι συγγνώμη, ρε κορίτσια. Κοιτάξτε, εδώ δεν βλέπεις για γυναίκα πλην της άσης. Ρε κορίτσι μου, γλυκό. Σοκ, γιατί κάνετε πουθενά τώρα τόση έρευνα για να πάρετε εσώρουχα αφού δεν θέλετε να τα κοπλιμεντάρει ο άντρας. Ναι, που έχω κάνει την έρευνα. Ναι, για να πάω. Κάνω έρευνα να δω αν μου χωράει κανένα, πες να πεις. Ωραία, ρε Σιάση, μετά από κόπο. Και το βρίσκεται στο πει, μα τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, φοράς. Γυναίκα, τι εσώρουχο, όπως το έλεγε ο Γρηγόρης. Γυναίκα, δεν θέλει. Νομίζω ότι αυτό είναι μια λάθος έρευνα, γιατί 2 στα 2 δεν τους ενδιαφέρει το εσώρουχο. Τους ενδιαφέρει να γίνει κοπλιμό. Το 11 πολύ σοβαρό λάθος. Πείτε μου, λέει κορίτσια, τίγκα στον άντρα εδώ μέσα. Πάει, δεν είναι. Ολοκληρώνει χωρίς να τον ενδιαφέρει η δική σου απόλαυση. Λάθος. Είναι σκληρό για πρωί αυτό το θέμα τώρα το συζητάμε. Όχι, παιδιά, είναι σκληρό να συμβεί οποιαδήποτε. Θα μου πει, έρχονται και σεξολόγοι κατά καιρού όλα τα πρωινά και μιλάνε. Έχω ακούσει πράγματα που μου φεύγει ο εγκέφαλος, Ελένη. Αυτό είναι. Είναι light. Είναι μια αλήθεια που πρέπει να το προσέχουν όλα τα ζευγάρια με τα τέρια του να μην κοιτάνε. Νίκο, και σε σένα απευθύνομαι. Σε μένα πρέπει καταρχήν. Μόνο τη δική σου ικανοποίηση. Η δική μου ικανοποίηση είναι σημαντική, αλλά πρέπει και τη κοπέλα αυτό. Δηλαδή, τι κοπέλα πρέπει να περιμένω. Ναι, επιπόλε. Ναι, ρε, επιπόλε, τι δεν καταλαβαίνεις. Ρε Γρηγόρη, με συγχωρείς. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τελευταίο, το 12ο. Τώρα τι θα μου πεις πάνω από αυτό. Δηλαδή, αυτό τώρα, είναι το πιο βασικό από όλα. Και τώρα θα κουρνούν το 12ο και το πιο τραγικό. Το 12ο είναι. Σε ρωτάει αν ήταν. Λοιπόν. Δεν είναι το χειρότερο αυτό. Μα γιατί τώρα τα είναι πάντα, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω αν το κάνεις. Γιατί γίνεται. Όχι, δεν το κάνω, γιατί είναι γελίο. Κοίταξε, να πω κάτι. Εγώ θυμάμαι. Από διηγήσεις φίλων, άδων. Στα παιδικά μου χρόνια. Ναι. Πού τα θυμάμαι και απορώ γιατί πάνε και πάρα πολλά. Δεν είναι ποτέ ένας άντρας, δεν ρωτάει αν είναι ο καλύτερος. Αν σ' άρεσε.
αν σου άρεσε. Το ίδιο είναι. Πάρα πολύ. Αν τρελάθηκες. Ναι. Με λίγα λόγια, το λέω ελεύθερη μετάφραση. Αλλά κανένα σα λέει μου γιατί θεωρείτε όλοι σα ότι είσαστε το καλύτερο. Ή περιφρασικά. Ή λέει περιφρασικά. Τα άκουσε αυτά. Τα έχει ακούσει από άλλου. Κοίταξε. Αν κάτσει σε γυναικοπαρέα και ανοίξει τέτοια συζήτηση, όχι τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, που εντάξει, δεν είναι. Αλλού πάει η κουβέντα, αλλά όταν είσαι πιο νέο, ρε παιδί μου, που συζητά η μία βγαίνει με τον τάδε, η άλλη με τον τάδε, η άλλη είναι 6 μήνες και έχει προβλήματα, ο ένα. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα, η γυναίκα. Αυτό γιατί το ρωτάει ο άντρας. Ναι. Ή το τα θυμάμαι και δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Δηλαδή, φαντάζομαι και σήμερα, αν ρωτήσει μια 20χρονη, το έχει ακούσει. Μα όμω και οι άντρε πλέον ξέρουν ότι είναι ψέματα η απάντηση. Φυσικά μόνο. Ένα φαΐ κάνεις και ρωτάς άρεσε. Το φαΐ να σε ρωτήσει το φτιάξει άλλος. Αυτό το φτιάξει εσύ και οι άλλοι, δεν ξέρετε. Παιδιά, δεν το ρωτάς έτσι. Γιατί τη δική σου την πλευρά θες να πεις ότι όντως. Όντως ήταν έτσι. Αν δεν ακούσει και κανένα καλό λόγο, ρωτάς. Ό,τι καλό είναι να ακούσει, θα τα ακούσει μέσα στη διάρκεια. Δεν μπορεί να ρωτήσει. Άμα ρωτήσει. Μπορεί να πει να γυρίσει στο τέρι σου εκείνη τη στιγμή και να του πει πέρασε ωραία, αγάπη μου σήμερα. Ναι, μωρό μου, να είσαι καλά. Τι είπατε γιατί το έχασα. Μπορεί να γυρίσει στο τέρι σου. Αφόρμητα να σου φύγει και να πει αγάπη μου, πέρασε ωραία σήμερα. Πού, στην ταινία που είδαμε. Στην ταινία που παίξαμε. Έτσι. Δώστε σε παρακαλώ το βραβείο, είναι δικό του. Παίρνεις βραβείο σήμερα. Πόσο ωραίο. Τι ωραία. Θα έχω γνωστούς εγώ να πάμε να το χαράξουμε το ονοματάκι μου. Την πάρω την πλακέτα όμορφη. Μπράβο. Σε καλή μεριά. Οπότε, εδώ. Έχεις διευρύνει τις γνώσεις. Συνεργάτες βραβευμένοι πια, όπως καταλαβαίνεις, εκπομπή είναι σε άλλο επίπεδο. Βάλουν τα βραβεία μας εδώ πέρα πάνω όλοι. Αυτά ήταν καλά λέμε. Πήγαμε στο Χονγκ Κονγκ. Δεν μου λες, εσύ θα κάνεις κάτι το βράδυ. Αύριο ξεκινάω. Τι? Αύριο. Ναι. Γιατί δεν ήρθες κανονικά επίσημα να μας τα πει, ρε. Μας κάλεσε. Όχι, θα έρθω να σας τα πω επίσημα όταν ξεκινήσω. Γιατί να... κανονικά πρέπει πριν να το ξέρει ο κόσμος να έρθει. Πώς το μάθουνε. Θα βγαίνεις εσύ κάθε μέρα μόνος στην εκπομπή και λες γεια σας, έχω να σου πω για τα νέα μου. Μην ξεχάσετε ότι εγώ παίζω από αύριο. Γι' αυτό ήρθα στη δική σου. Ήθελα να το πω αυτό. Ότι ξεκινάω αύριο στο Στράσε. Καλέ, Στράσε. Στράσε. Τι θα λες, τι θα κάνεις και πού είναι το Στράσε. The show up λέγεται. Stand-up comedy θα κάνω. Ρίξε ένα ό,τι έκανες παλαιότερα στο πίτσα πομοντόρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ωραία. Τέτοιου τύπου, αλλά θα υπάρχει και ζωντανή ορχήστρα και θα είναι και ο Χρήστος Χατζηνάσιος μαζί, θα τραγουδήσω κι εγώ. Νίκος Αραβός και άλλα λοιπά. Κάτσε, κανόνα την πορεία σου, να μην έρθετε. Θα έρθω να τραγουδήσω, είπα. Δεν μου δίνει σημασία. Εσύ πώς τραγουδούσες στο πιάνο μου τόσο καιρό. Θα έρθω να τραγουδήσω στο πιάνο σου. Ελένη, με μεγάλη μου χαρά, αλλά με έρθει. Να έρθω να σου πω ένα σήματζόρε. Ένα σήματζόρε. Ένα σήμα τζόρι θα το έχουμε. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι η παραστάση, ξεκινάμε αύριο. Γιατί δεν δουλεύετε και Σάββατο, επειδή ο κόσμος είναι πιο χαλαρός. Έτσι. Για να χαλαρώσει και αυτός ο κόσμος που δουλεύει για κάποιες άλλες μέρες. Μα εσύ κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Κανονικά πρέπει να δουλέψει. Είσαι μουρλός, βρε. Πέμπτη Ελπίζω να κοιμά το μαγαζάτορα. Ηρεμήστε λίγο, ιδιοκτήτης. Λέει ψέματα, κοπέλα κάνει πλάκα. Πέμπτη Παρασκευή είναι ωραία. Είναι δύο ωραίες μέρες. Αν είναι, πάει τόσο καλά. Και το Σάββατο ωραίο είναι. Ναι, παιδί, αν πάει τόσο καλά, το πάμε και Σάββατο. Τι ώρα βγαίνει. 11 και. Και τι θα πει. Πολλά. Τι πιάνει στο στόμα σου, πες. Ρίξε ένα στο... Δεν ρίχνω ποτέ ένα. Δεν μπορώ να τα πω στον. Δεν μπορώ. Γι' αυτό ήθελες να δυνατήσεις. Όχι, το ξεκίνησα πριν. Άσε μας, μωρέ. Ελένη, σου λέω αλήθεια. Ξεκίνησα να κάνω την διατροφή 1η Ιανουαρίου. Ποια αφού... διατροφή. Πώς τα έχασα, έτσι σκεφτόμενο. Ναι, ποια διατροφή, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, με διατροφολόγο. Ποιανού. Γιώργος Μπουραήμης. Ποιος είναι αυτός, τον ξέρω. Τον είχαμε στην εκπομπή. Ποιανού την εκπομπή. Τη δικιά σας. Είμαι ο Νίκος, να τα βάλουμε λίγο κάτω, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, έχεις κάνει 100 εκπομπές και έχεις περάσει και από όλες τόσες. Όχι, αυτή η φέτος. Μπορεί να ήταν η εκπομπή με τον Γρηγόρη, η εκπομπή στον Αντένα. Μην μου θέλεις το βιογραφικό μου, κάντε μου ένα βίντεο. Στην αυτή την εκπομπή φέτος τον είχαμε, στην αρχή της χρονιάς, που ήμασταν τρίωροι. Και γνωριστήκαμε και έχω κάνει τη διατροφή αυτή 3 μήνες. Μπράβο, το σε αδυνάτησε. Βέβαια. Και εγώ στρατιώτης. Μπράβο σου και σένα. Πες μου τι θα λες στο πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι γενικότερα έχει να κάνει λίγο με τα 80's. Δηλαδή, μιλάω λίγο για τα 80's που είναι πάλι μόδα και όλα αυτά και τραγούδια και λίγα πρόσωπα. Και σχολιάζω κόσμο και δουνιά. Όλους. Ναι. Αυτούς που θέλω, ναι, και είναι αρκετή. Εγώ όμως είδα χτες, γιατί παρακολούθησα την εκπομπή σου, σχεδόν όλοι, ότι έχεις πολύ μεγάλη αδυναμία σε έναν τύπο που έχει πολύ λαμπερό δόντι. Δεν θυμάμαι ποτέ το όνομά του. Αλέξανδρο τον βλέπω Πετρή. Και στο Λάκι. Λοιπόν, και είδα ότι τα πεντοχίλιαρα φεύγανε στον αέρα σε αυτόν δύο φορές. Ναι, αλλά ήταν για τη Rabbit's Mother, την κοπέλα που είναι μαζί του. Γιατί αυτή έλεγε τις ατάκες, έδινε το τατουάζ. Πώς τη λένε την κοπέλα, δεν είπες. Το αλλονού είπες το όνομα, αυτήν δεν το ξέρεις. Η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Τι εννοείς, Ζέτα. Ποια είναι η κοπέλα που έχει ένα κουνέλι. Ναι, η Rabbit Mother. Translate. Rabbit Mother.
Λοιπόν, για πες μου ποιους πιάνεις και πόσο γλυκούλης είσαι. Λοιπόν, γλυκούλης καθόλου. Ωραία, θα έρθουμε τότε. Θα έρθετε. θα μιλήσω για τον Πασχάλη και τη γυναίκα του και το παιδί. Για το Σάκη που μπορεί να πάει στην Επίδαυρο. Για την Ανούλα. Το άκουσες αυτό? Δεν με το άκουσα. Δεν θα πάει τελικά. Εγώ το κομμάτι το έχω φτιάξει για να πάει. Δεν με ενδιαφέρει. Βγαίνουμε αύριο, δεν θα ήθελα τέτοια. Φλωρινιώτη, Μανολή Δουλιάγκα, Σκορδά. Όλους μαζί τους πας? Κομμάτι, κομμάτι, ο καθένας έχει το κομμάτι του. Μιλάω για τις ερωτικές ταινίες. Και μιλάω για κόσμο μέσα. Ποιες ερωτικές που παίζονται στην Νόβα τα ξημερώματα? Βλέπεις. Εσύ. Λοιπόν, γενικά για τις ταινίες και για τους πρωταγωνιστές των ταινιών αυτών. Τι άλλο να σας πω. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο να έρθείτε, ρε παιδάκι μου. Και έχει ζωντανή μουσική, αυτό είναι το πολύ ωραίο. Γιατί μπλέκονται και τραγουδάκια. Τραγουδάω κι εγώ. Τραγουδάνε και τα παιδιά που είναι. Βλέπεις πως σταμάτησε όμως. Ναι. Μιλάμε. Ο Χρήστος Κατζινάσιος, ο Νίκος Ραμός και η Άννα Φιλιπάκη. Έχει άγχος? Έχω άγχος. Όχι πάρα πολύ, αλλά έχω. Έχω, αλλά είναι, επειδή είναι πρώτη φορά που τον μπλέκω με τραγούδι και ζωντανό και δεν είναι playback που βάζαμε. Όταν είχατε έρθει ήταν playback η μουσική. Ναι. Τώρα που είναι λίγο και με ζωντανή ορχήστρα είναι λίγο διαφορετικό. Ωραία, τι Βάνα Μπάρμπα, κορίτσι μου, το ξέχασα, αγάπη μου. Ναι. Και την Ελεονόρα, μια χαρά. Δεν μου λες, με ρωτάει ο Πάνο η Ελένη να σε ρωτήσω τις νοικοκυρές του Αντένα, λέει. Φυσικά, 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 φυσικά. Συγγνώμη, συγγνώμη, Τζο Τόγκου. Τζο Τόγκου, είναι το κορίτσι μου, την αγαπάω. Ναι. Γιατί ειδικά αυτή? Μ' αρέσει το όνομά της. Έχει κερδίσει από όνομα. Τζο Τόγκου. Δεν, ναι, τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν. Όταν έρθει τα πόντια για σένα. Θα έρθει στα ζώδια ή. Όχι, τι θες. Όχι, λέω, θα έρθει στα ζώδια. Όχι, θα τα ακούσω. Με την παρέα μου εδώ. Α, με την παρέα. Με το αγόρι μου. Λοιπόν, εγώ θα πάω σε διαφημιστικά μηνυματάκια και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Γιατί φτιάχνουμε σήμερα μπακαλιάρο σκορδαλιά. Η Άση είναι εδώ και δεν σας έχω πει από την πολυλογία μου σήμερα ότι είναι η μέρα του Γιάννη Μαρκετάκη, είναι η μέρα της Max Factor, είναι η μέρα του υπέροχου μακιγιάζ και είναι η μέρα που 10 τυχερές από εσάς κερδίζετε 10 φανταστικά νεσεσέρ με καταπληκτικά προϊόντα της Max Factor. 10 τυχερείς στο kmy1@papakialfatv.gr. Στέλνετε σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο, γιατί το email δουλεύει. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν απαντάει κανείς. Μπαίνουν μέσα. Τέλειο, δεν απαντάει, μπαίνουν. Μπαίνουν, μπαίνουν, μπαίνουν και μπορείτε να στέλνετε ενώ και τα Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει θέμα ο τηλεφωνητής να μείνει εδώ να σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν το email είναι σπουδαίο πράγμα. Μπορείς να στέλνεις όσα θες, όποτε θες, από όπου και να είσαι. Όπου και να είσαι. Ό,τι και να είσαι μέσα. Να πάρεις και να αφήσεις μήνυμα στον τηλεφωνητή. Δεν έχουμε. Δεν έχεις ένα μήνυμα καλημέρα. Γιατί είναι λάθος. Αυτή είναι μια ψευτοανθρώπινη επαφή πριν το mail. Γιατί είναι γραμμένο γι' αυτό. Εδώ ό,τι κάνουμε είναι αληθινά. Πάμε να απολαύσουμε διαφημιστικά μηνυματάκια και θέλω το email μας να πάρει φωτιά. Φύγαμε.